Τι αισθάνεται για σένα, αυτό θα ανοίξουμε σήμερα, φίλε και φίλοι. Είμαι ο Κωνσταντίνο Καρμύρι, μαλντολόγο, medium, χαρτομάτι και αναλυτή ταρό από το πρόγνωση. Θέλω να πω παιδιά ένα συγγνώμη, συγγνώμη, εντάξει το λέω έτσι, γιατί ούτω ή άλλω δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Ε, για την Παρασκευή που δεν μπορούμε να σα προλάβουμε και να σα βάλουμε όλου, την Παρασκευή που έχουμε την έκπτωση, δεν γίνεται, λογικό είναι ότι κάποιοι θα μείνετε απ' έξω. Αλλά υπάρχουν Παρασκευέ διάφορε, οπότε μπορεί να κλείσετε για την Παρασκευή όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα μπαίνετε στο πρόγραμμα. Μην το αφήνετε, α πούμε, τελευταία στιγμή. Μπορεί να κλείσετε από Δευτέρα για Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα. Εντάξει. Να δούμε τι αισθάνεται για σένα. Και θα φτιάξουμε εδώ πέρα. Πρώτη κάρτα, Μάλλον θα κάνουμε πρώτο άνοιγμα, δεύτερο ή τρίτο. Επέλεξε πρώτο, δεύτερο ή τρίτο. Για να δούμε και να κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά σήμερα. Γιατί η μέρα σήμερα είναι λίγο περίεργη, είναι βροχερή, είναι χάλια. Οπότε να κάνουμε κάτι να μα φτιάξει λίγο τη διάθεση. Οπότε, αν έχει επιλέξει το πρώτο, ξεκινάμε τώρα να δούμε τι αισθάνεται για σένα. Λοιπόν, εδώ μου δείχνει το κομμάτι ότι ε, τρέφει αισθήματα για σένα, σε βλέπει για κάτι πιο ε, σοβαρό γενικά στη ζωή του, ε, θεωρεί ότι είσαι ένα άτομο που μπορεί να στηριχτεί πάνω του, έχει έλξη για σένα και τον ενδιαφέρει να είστε μαζί. Ε, βλέπω εδώ ένα άτομο το οποίο είναι ήρεμο από τότε ίσως που σε γνώρισε, αισθάνεται ήρεμο δηλαδή. Ε, τώρα αυτό εδώ πέρα μπορεί να α, τα αισθάνετε αυτά αλλά λόγω να ξέρετε, γιατί το λέω λίγο να σας προλάβω σε κάποιους, ότι άλλο το τι αισθάνετε και άλλο το πώς συμπεριφέρετε έτσι. Αυτό βλέπουμε τώρα και να ξέρεις ότι σε αυτά τα κομμάτια να ξέρεις επειδή δεν θέλει να σε χάσει μου δείχνει εδώ πέρα και θέλει να σε έχει ε, και να είστε μαζί μπορεί να σκάει και κάποιες εκρήξεις ίσως σίλια και θυμού. Ε, αν είστε, μου δείχνει εδώ πέρα ότι τον ενδιαφέρουν οι εξελίξει μεταξύ σα και ειδικά αν είστε σε απόσταση, οι εξελίξει που τον ενδιαφέρουν είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ σα και να είστε ξανά μαζί. Εντάξει, απ' την άλλη, αν είστε ήδη μαζί, τον ενδιαφέρει γενικά, ε, μπορείτε να έχετε με το συγκεκριμένο άτομο και μια εξέλιξη το οποίο να πάτε πιο σοβαρά. Εντάξει, πιο επίσημη σχέση και, 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 δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Ενώ μπορείτε να επισημοποιήσετε την κατάστασή σα. Ε, τώρα αυτό εδώ πέρα σημαίνει κιόλας ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ και το οικονομικό κομμάτι θεωρώ για να μπορεί να ισορροπήσει και να έχετε και τις προοπτικές για εξέλιξη γιατί και χωρίς το οικονομικό κομμάτι λογικό είναι ότι οι προοπτικές θα είναι δύσκολες. Και μου βγάζει και το κόλλημα εδώ πέρα που έχει με σένα, Μπορεί να σημαίνει και το καρμικό κομμάτι, αλλά έχει εξάρτηση από σένα. Θέλει να ξέρει τι κάνει. Οπότε, αυτό να ξέρει σε συνδυασμό με όλα αυτά που σου είπα, μπορεί να σκάγει κάποια στιγμή και ζήλια. Ε, Κάποιε φορέ να ξέρει ότι η ζήλια ε, βγαίνει με διαφορετικό τρόπο. Όπω σε μια συγκεκριμένη κοπέλα που μιλάγαμε σήμερα, που είχαμε δει ότι ε, απομακρύνθηκε και μπλόκαρε συγκεκριμένη κοπέλα για το λόγο ότι επειδή η συγκεκριμένη κοπέλα είναι σε μια σχέση το ήξερε ο άλλος όταν ξεκίνησε αλλά επειδή έχει αρχίσει και έχει, ε, ε, δημιουργούνται αισθήματα απέναντί της αυτό που έκανε λόγω ότι ζήλευε ήταν να απομακρυνθεί και να την μπλοκάρει κιόλα. αυτό ήταν καθαρά θέμα ζήλιας οπότε να ξέρετε κάποιες φορές και που σας μπλοκάρει ο άλλος ε, μην το παίρνετε ότι είναι αποκλειστικά ότι δεν σας θέλει εντάξει μπορεί να τον έχουν επηρεάσει ένα σωρό πράγματα ψυχολογικά και να τον έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Οπότε ε, δεν είναι όλες τις φορές ο άλλος, ο, ο πώς λέγεται, ε, τι να πω τώρα, ο χαζός της υπόθεσης. Εντάξει, σκάει μερικές φορές και σαν ε, αποτέλεσμα των συναισθημάτων που έχει. Οπότε εδώ ε, έχει αισθήματα για σένα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ έντονα και αυτό να ξέρει μερικέ φορέ μπορεί να σα φέρνει και σε μερικέ καταστάσει δυσάρεστε. Λοιπόν, πάμε σε σένα που επέλεξε το δεύτερο ρήξιμο. Διαλέγουμε από παντού. Γιατί τα κάνουμε όλα τώρα εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα προκανονισμένο σε αυτά που κάνουμε. Δεν φτιάχνουμε τίποτα από πριν. Λοιπόν, εδώ τα αισθήματα που έχει για σένα είναι λίγο περίεργα. Εγώ θεωρώ εδώ πέρα τα αισθήματα είναι δεν μπορώ να βρω και αυτή τη λέξη τέτοια ώρα τώρα. Ε... Είναι αρνητικά, να πω αυτό. Είναι αρνητικά αισθήματα, έχει αρνητικά αισθήματα. Θεωρεί ότι ίσω προσπαθεί να του επιβάλλει τη γνώμη σου και να τον κλείσει ένα κλουβί και να τον ελέγξει και να τον χειραγωγήσει. Μου δείχνει εδώ πέρα και θεωρώ εδώ πέρα ότι. Ε, αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο άτομο είναι ανάμεσα ίσως σε δύο επιλογές τι θα κάνει μαζί σου ή μπορεί να βρίσκεται σε μια επιλογή να είναι κάπου και να είναι και με σένα ε, και προσπαθεί να δει τι θα κάνει όμως να ξέρεις ότι η επιλογή και ίσω γι' αυτό κιόλα να προτιμάει το άλλο πρόσωπο, αν είναι και κάπου αλλού, έχει να κάνει γιατί του δημιουργεί στενά χώρα στεναχώρια μου δείχνει εδώ πέρα. Αλλά θα σου πω και κάτι άλλο που βγαίνει εδώ πέρα, αν το άτομο το οποίο σε ενδιαφέρει, εντάξει, ε, είναι κάπου αλλού, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το άλλο πρόσωπο κάνει κάποια πράγματα, εντάξει, κάποια μεταφυσικά πράγματα, κάποια ξόρκια, ίσω κάποιε εργασίε, για να τον πάρει από σένα και να τον μπλοκάρει από σένα και να τον χειραγωγήσει να είναι κοντά του στο άλλο πρόσωπο. Οπότε εδώ είσαι μια κατάσταση λίγο περίεργη γιατί με όποιο και να βγαίνει το κομμάτι είναι, ε, δεν είναι υπέρ σου. Εντάξει, από τη μία τα αισθήματα είναι ότι εσύ προσπαθεί να τον ελέγξει, να το κάνει, να τον δείξει και μου δείχνει εδώ στενάχωρα και αρνητικά αισθήματα, και από την άλλη, αν είναι και κάπου αλλού, θεωρώ, εκτό αν είσαι εσύ αυτό το άτομο που κάνει πράγματα. Λοιπόν, το άλλο άτομο που τον έχει ίσως να έχει καταλάβει κάποια πράγματα και να προσπαθεί να το χειραγωγήσει με κάποιους άλλους τρόπους. Αυτό σημαίνει και όλα σε κάποιες άλλες ε, καταστάσεις, οι οποίες σημαίνει ότι τρίτα πρόσωπα μπαίνουν στη μέση και δημιουργούν αρνητική ενέργεια μεταξύ σας ή αρνητική, ε, αρνητικές... Ε, πώς να το πω τώρα λένε αρνητικά πράγματα για σας στον άλλον, οπότε τον επηρεάζουν αρνητικά. Γενικά όμως δεν είναι και πάρα πολύ θετικό το άνοιγμα, το λέω έτσι όμορφα για να μην στεναγωρηθείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε σε σένα που επέλεξες το τρίτο πακέτο, το τρίτο ρήξιμο, συγγνώμη. Λοιπόν, μου δείχνει εδώ πέρα μια στεναχώρια, ένα πλήγωμα μου δείχνει εδώ πέρα, ενώ από τη μία μου δείχνει εδώ πέρα θέλει εξελίξει με σένα και μια ολοκλήρωση και αισθάνεται καλά μαζί σου, απ' την άλλη αισθάνεται και ένα πλήγωμα, δεν ξέρω τι έχει γίνει μεταξύ σας και μου βγάζει εδώ πέρα, αυτό σημαίνει ίσως και υποψίες, υποψίες και μια αβεβαιότητα σε σχέση με σένα, άρα τα αισθήματά του είναι λίγο αβέβαια, ανάμεικτα ή και μπερδεμένα. Ε, μου βγάζει εδώ πέρα ότι προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τις καταστάσεις μέσα στο μυαλό του αλλά το, η συμπεριφορά του γενικά μου δείχνει εδώ πέρα και γενικά είναι ένα άτομο το οποίο μου δείχνει δεν θέλει να πάρει ευθύνε, δεν μπορεί ε, να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει ό,τι ξεκινάει. Ε, δεν μπορεί να επιλέξει κάτι και να το κρατήσει αυτό αλλά ίσως συνεχώς συναισθηματικά αυτό που σας είπα κιόλα ότι υπάρχει και ένα μπλοκάρισμα ίσως και μια, μια, κατάσταση περίεργη και αβεβαιότητας γενικά εγώ θεωρώ ότι είναι ένα Άτομο το οποίο από τη μία σε θέλει και από την άλλη μου δείχνει εδώ πέρα ότι μπορεί να σκέφτεται και ότι θέλει να φύγει και μακριά σου. Οπότε με το συγκεκριμένο άτομο έτσι όπως είναι θα περνάς μία καλά μία χάλια. Ε, πολλά σκαμπανεβάσματα μου δείχνει εδώ πέρα το κομμάτι, πολλές στεναχώριες ίσως, πολλά σταματήματα και ξεκινήματα ξανά. Ε, αν τώρα το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι από το παρελθόν και σε ενδιαφέρει και μια επανασύνδεση, θέλω να το πω και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, να ξέρεις ότι είναι στεναχωρημένο και θέλει να ξανά είστε πάλι μαζί, αλλά ξεκινώντας πάλι να είστε πάλι μαζί ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος. Άρα θεωρώ ότι... Γενικά θα είστε σε ένα φαύλο κύκλο το οποίο θα περνάτε μία καλά, μία θα χωρίζετε, μία θα ξαναβρίσκετε. Εντάξει, τώρα όσο κρατήσει αυτό, δεν μπορώ να δω κάτι παραπάνω, ας τραβήξουμε και μία κάρτα να δούμε τι άλλο θα μας πει. Έτσι, για να δούμε. Mm. Και κάποια στιγμή δεν θα τραβήξει αυτό και θα τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση, παρόλα που... Αυτό μπορεί να αισθανθεί ή εσεί να αισθανθείτε, αλλά δεν μα ενδιαφέρει εσά. Εσά ξέρετε την κατάσταση, απ' τον άλλον δεν ξέρετε. Οπότε εδώ πέρα μπορεί κιόλα επειδή από τη μία είναι ε, ζέστη και μια κρύο στα αισθήματά του και επειδή δεν μπορεί να ολοκληρώσει κάποια πράγματα, κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να θυσιαστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η σχέση. Οπότε, πως φαύλου κύκλου νομίζετε ότι θα κάνετε, κάποια στιγμή θα υπάρχει ένα τελείωμα. Οπότε, είναι ένα άτομο το οποίο σα το ξαναλέω ότι αν είναι να βασιστείτε πάνω του, καλό είναι να βασιστείτε μόνο στι δικέ σα δυνάμει και μόνο εσεί θα μπορέσετε να κρατήσετε αυτή τη σχέση αν τη θέλετε και όσο αντέχετε και μέχρι να κουράσετε. Αλλιώς Αλλιώ θα έχετε ταλαιπωρίε με το συγκεκριμένο άτομο και ε, σκαμπανεβάσματα και πολλά. Σταμάτα, ξεκίνα, φεύγω, έρχομαι και ένα σωρό ιστορίε. Λοιπόν, αυτά φίλε λοιπόν, και φίλοι. Ό,τι χρειαστείτε μπορεί να καλέσετε στι γραμμέ μα όλο το 24ωρο. Και όλο το 24ωρο σε λίγο καιρό θα είναι και πολύ πιο καλύτερο. Γιατί θα δουλεύουμε μαζί με τι μαθήτριέ μου σε βάρδιε. Οπότε θα βρίσκεται πάντα κάποιο θα είναι εδώ πέρα. Δηλαδή και εγώ να μην είμαι σε ραντεβού και να μιλάω σε προσωπικό ραντεβού εννοώ ή σε προσωπικό προσωπική τηλεφωνική συνεδρία εντάξει θα υπάρχει κάποια μαθήτρια που θα είναι διαθέσιμη και θα μπορέσετε να πάρετε στις γραμμές και να κάνετε την πρόβλεψη σας άμεσα γιατί τώρα σας ευχαριστώ εγώ. που παρακολουθήσατε να είστε όλοι καλά